αν το πιστέψεις, στο τέλος θα τα καταφέρεις με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Οι νέοι που παρακολουθείτε στους δέκτες σας είναι οι μικροί ήρωες του Μυλοποτάμου, καθώς πέρα από τα όσα διδάσκονται για τα αθλήματα του στίβου, διδάσκουν και οι ίδιοι με τη στάση τους πως είναι να βάζεις στόχους, να γίνεσαι ένα με τους συναθλητές σου και να κατακτάς την κορυφή. Και όλα αυτά κάτω από πραγματικά αντίξωες συνθήκες προπόνησης. Ο λόγος για τα παιδιά της μεγάλης ομάδας στίβου που εδρεύει στο πέραμα Μυλοποτάμου, τα οποία μάτωσαν κυριολεκτικά το προηγούμενο διάστημα για να επιστρέψουν στο Μυλοπόταμο από πανελλήνιους αγώνες με κύπελα και μετάλλια στις αποσκευές τους. Είμαι για όλα τα παιδιά περήφανα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και με αυτές τις συνθήκες ειδικά. Αυτή εδώ πέρα η οικογένεια στην καρδιά μας είναι η πρώτη. Οι μικροί ήρωες του Μυλοποτάμου έκαναν κανονικά τις προπονήσεις τους στο γήπεδο Περάματος. Όμως, όταν στις 10 Νοεμβρίου 2020 η κακοκαιρία μετέτρεψε το γήπεδο σε πισίνα, τότε τα πάντα καταστράφηκαν. Τα παιδιά, ωστόσο, δεν τα παράτησαν. Συνέχισαν να προπονούνται κανονικά, ακόμα και σε ιόφυτα, χωράφια ή και άλλα μικρότερα γειτονικά γήπεδα, ώστε να πετύχουν το στόχο τους. Πάλεψαν σκληρά με τη στήριξη οικογενειών και προπονητών και σήμερα χαμογελούν, ανεβάζοντας τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Ο πατέρας μου ειδικά με στήριξε πάρα πολύ. Μου έλεγε να μην τα παρετήσω, αλλά και αυτή από εδώ πέρα η οικογένειά μου είναι, οπότε δεν έχει μεγάλη διαφορά. Καταφέραμε να φτάσουμε να έχουμε 2 πρώτες θέσεις, 4 τρίτες θέσεις, 1 5η, 1 7η και 1 12η θέση, που όλες οι θέσεις αυτές για εμάς, για το σύλλογό μας, ήταν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τα παιδιά μας τώρα δεν έχουν ένα χώρο να αθληθούν, δεν έχουν ένα χώρο να πάνε να ξεσκάσουν, να τα βγάλουμε έξω από τα σπίτια τους, να μην είναι συνέχεια σε ένα τάμπλετ κολλημένοι, σε ένα υπολογιστή. Το γήπεδο για το οποίο η Δημοτική Αρχή έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για την ολοκλήρωσή του, τώρα πια χρειάζεται και άλλα χρήματα για να αποκατασταθούν οι ζημίες από την κακοκαιρία. Μια υπογραφή ενός υπουργού στο αίτημα του Δήμου θα δώσει τη δυνατότητα στους μικρούς αθλητές να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Είδανε τι καταφέραμε χωρίς γήπεδο και θα ήθελαν να φανταστούν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με το να είχαμε ένα. Και του χρόνου, ίδια εποχή, να είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα ή καλύτερα στον κόσμο. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι θα υπάρχει πρόβλημα και ότι πρέπει και τα παιδιά του στίβου και του ποδοσφαίρου να αναγκαστούν να φιλοξενηθούν σε κάποια άλλα γήπεδα της περιοχής μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά. Το Πέραμα διαθέτει επίσης ένα ακόμα κλειστό γυμναστήριο, το οποίο μάλιστα εντάχθηκε στα Ολυμπιακά έργα του 2004. Όμως ακόμα και σήμερα παραμένει σκελετός, αφού ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Και αυτό το έχει ο τόπος ανάγκη. Και τώρα το έχει περισσότερο ανάγκη, γιατί αν υπήρχε αυτό, θα υπήρχε ένας δεύτερος χώρος για να μπορέσουν τα παιδιά μας να αθληθούν. Θέλουμε αυτές οι γενιές να μην χάσουν την όρεξή τους και το κουράγιο τους, επειδή βλέπουν ότι δεν μπορούν να είναι στις ίδιες συνθήκες και με τις ίδιες δυνατότητες των υπόλοιπων παιδιών, αλλά και με τα νεότερα, τα μικρότερα παιδιά, τα οποία έχουν δικαίωμα να αθληθούν. Η ομάδα στίβου του Περάματος δεν είναι η μόνη που χάρισε πρωτιές και διακρίσεις στο Μυλοπόταμο, αφού κατά καιρούς τα παιδιά της παρεξηγημένης επαρχίας έχουν κατακτήσει την κορυφή και σε άλλες δραστηριότητες, ακόμα και μαθητικές, αποδεικνύοντας εμπράκτως πως ο Μυλοπόταμος δεν είναι ο τόπος της παραβατικότητας των ολίγων, αλλά η γη της δημιουργίας των πολλών.